Πάμε. Να δούμε το φίλο μου τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Ισορροπημένο το παιχνίδι. Κέλτε. Με φράγκο. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις αμυγδαλιές που έχουν αφήσει στο κέντρο του χάρτη. Για να δούμε. Άγουρο. Διπλό Λάμπερ μπροστά. Χάος το Ολυμπιακός. Εδώ δες. Το είδατε αυτό? Βγάζει τους άλλους. Ωρε μάγκα. Μάλιστα. Οκ. Ασφαλίζεται το Λάμπερ του. Του κάνει επίθεση με ένα τάρμς. Δεν φοβόμαστε τώρα. Έπεσαν οι εργάτες, έχασε. Και οι δύο στη φέουντα. Βλέπω τον Ολυμπιακό φοβάται. Και ο άλλος βέβαια κάνει ένα καλό κλείσιμο σχετικά. Τι map είναι αυτό ρε φίλε? Τόξα. Market. Βγάλαν και ένα μικρό fix σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι developers. Μάλιστα. Πώς θα τελειώσει αυτό, θα δούμε και ένα παιχνίδι στο 4 από κάποιον από τους δικούς μας που θα παίζει. Townsend. Βγάζει τα λογά του ο Ολυμπιακός και πολύ καρακάνι. Μάλιστα. Έλα μην κολλάς. Δεν είναι απαραίτητο. Ολολο.
το τσίμπησε. Κάνουν πώς. Θα κάνω κι εγώ στράκα πώς. Βόγκα. Come on, Vogue, που είσαι μόλι να μ' ακούσεις. Εδώ άκλαφτα πήγαν αυτά. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίνει τη διαφορά του. Μόνο να μην βγάλει κανένα βάρ, παιδιά. Θα είναι δύσκολα. Ωραίος μπήκε μέσα. Προσπαθεί απεγνωσμένα εδώ να κάνει ένα quick goal, πέρασε, πάει να φάει τον παπά. Συνεχίζω την αναφορά στη Μαντόνα και λέω Papa don't preach, και καλά έκανε γιατί του έχει τσιμπήσει ήδη κάποια εδώ πέρα τα λογάκια. Νομίζω ότι η σημεία τελετή λαμβάνει τέλος που να είναι. Ο Ολυμπιακός, άμα ξέρεις, το αρχικό δράση εδώ πάνω είναι ενόχλητος και μπαίνει συνέχεια με τα μπούνια μέσα. Άιντλ εδώ πέρα, μάλλον τα έχει χάσει ο άλλος. Le Dragon, Le Klein, Mind Dragon. Έξι εργάτες πάνω, αλλά 11 idle ο αντίπαλος. Τώρα τους έβαλε να δουλεύουνε. Ωραία, εδώ έχει το γου του εντελώς ασφαλισμένο και ένα πολύ μεγάλο γκολτ εδώ πάνω. Έχει κάνει βέβαια εδώ το πτυσίο που τσακώνει και από τις δύο μεριές γκολτ και stone. Νομίζω ότι παίρνοντας το stone για να δω πόσο stone έχει. 199, πιστεύω ότι μόλις μαζέψει το απαραίτητο stone θα σηκώσει κάπου εδώ ή κάπου εδώ ένα κάστρο. Νομίζω ότι είναι ιδανικά. Εδώ να του κόψει και την πέτρα. Ο αντίπαλος έχει παραπάνω πέτρα, λογικά θα σηκώσει πρώτο αμυντικό κάστρο. Εδώ μαζεύει τα άλογα. Έκλεισε την πεδαλίδα στους εργάτες ο αντίπαλος. Του δίνει χρόνο τώρα ο Ολυμπιακός, του δίνει χρόνο και πρέπει να δούμε αν θα αξιοποιήσει ο αντίπαλος αυτόν τον χρόνο. Ελπίζουμε να μην τον αξιοποιήσει. Ναι, παίξε αρκετά με Monks, του τσίμπησε αρκετά. Είναι και οι δύο Castle από ό,τι βλέπουμε. Μικρή διαφορά στο σκορ. Τώρα αυτά είναι εντάξει. Και δυο σπίρμαν δουλειά είναι. Α, γιατί τράβηξε όλο αυτό. Κακός. Κακός. Δεν έπρεπε να τους τραβήξει όλους. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Λάθος. Σωστό. Σωστό. Η εμπειρία μίλησε. Γιατί όταν είναι συγκεντρωμένα κάπου τα resources, είναι καλό να προσπαθείς να πάρεις αυτά τα resources. Τώρα εδώ κατεβάζει όλο αυτό το λαό κάτω, να δούμε πού θα χτίσει το καστράκι, για να δούμε. Oui. Πού θα το βάλει, τώρα αφού εδώ θα το βάλει. Να το, ωραίος, 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 ωραίος. Βγάλε ρε τρία σπίρμα να τον καθαρίσεις, τώρα σας πάει, να σε πάρει ευχή. Θα μου πεις, Ράιντερ, εσύ καλά τα λες. Τα κάνεις? Όχι, δεν τα κάνω. Και εδώ ίσως βιάζεται λίγο. Καλό ήταν να σηκωθεί το κάστρο και μετά να μπει μέσα, ακριβώς για να γλιτώσει αυτό. Και οι δύο στην κάστρο. Άλλο αυτό, έτσι.
αμυντικό κάστρο αυτός εδώ, ο αντίπαλος. Να ρίξουμε μυθαίους εργάτες, τον πέρασες εργάτες, ε. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Αν δεν μπει γρήγορα μέσα να του κάνει ζημιά και σταβίλ, θα έχει θέμα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βίρς με αυτό που λέω. Εδώ τώρα σου πω, θα του φάει τα βιλάκια, ωραία. 13-11, εδώ idle που έχει. Και πέφτουν οι εργάτες και έχει παραπάνω idle. Άρα ουσιαστικά δεν είναι 56 εργάτες εδώ πέρα, είναι 52 που δουλεύουν. Γεια σου, GG και το TC, σηκώνεις και ένα TC εδώ πέρα. Ναι, και αυτό. Τώρα έχει όλη την πίεση δικιά του. Αυτός επιβάλλει το ρυθμό, αυτός καθαρίζει. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να τρώει εδώ πέρα τα... Δεν είναι ανάγκη να τρώει εδώ πέρα τις φάρμες. Εδώ έχει άνοιγμα. Εδώ έχει άνοιγμα. Θα μπορούσε να κάνει και ένα siege και να αρχίσει να μπαίνει μέσα. Θα μπορούσε όλη αυτή τη διαδρομή από πάνω. Μπήκε. Εδώ το Άγιο Όρος πέθανε, το Άγιο Όρος πάει. Δείτε το bill count. Δεν είναι 9 η διαφορά, είναι 22. Ναι, είπαμε ότι πριν χτίσει το TC εδώ πέρα, ή εδώ έπρεπε να χτίσει το custom. Με το που έχτισε το TC εδώ, δεν θα έπρεπε να σηκώσει ένα siege τώρα εδώ πέρα. Καλά, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι τώρα χάνεται μόνο με αυτοκτονία. Τι κάνει ο αντίπαλος εδώ? Πέρασε πρώτος ο αντίπαλος, σωστά, και ο αντίπαλος ανοίγεται. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν μας επηρεάζει αυτό. Θα μας επηρεάσει αν κάνει κάποια κίνηση και μας ευνηδιάσει από εδώ πέρα. Ναι. Πάμε. Αν είχε τώρα κάνει εδώ ένα siege και βγάζε δύο ραμάκια και καθάριζε εδώ το χώρο ή το TC, θα ήταν πολύ πιο εύκολη δουλειά να φάει το trap που θα βγάλει αυτός εδώ. Ωραία, τον βρήκε εδώ, καλό αυτό. Και ένα TC, σήκωσε εδώ ένα TC. Εντάξει αυτό, οπ, για να δούμε. Για να ζουμάρουμε την κατάσταση, για να την κοιτάξουμε ενδελεχώς. Έπεσε το trap, πολύ ωραία. Πίσω. Τώρα αυτά τα πληγωμένα χώστα μες στο κάστρο. Ή βγάλε ένα παπά. ...68-72, έχει φάει δύο καλές επιθέσεις μέσα που του έχουν ρίξει αρκετά τα βιρ και βλέπουμε ότι επανέρχεται ο άλλος. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την πορεία του παιχνιδιού. Αυτά είναι τιμοθάνατα, ε. Άμα φτάσουν αυτά εδώ, έχει γίνει μεγάλη σφαγή. Για να δούμε. Οχ. Πιο γρήγορα, καλά πάει να το κάνει, αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Το κράτησε ζωντανό, για να δούμε. Δύσκολα.
Και ξέρεις τώρα, αν το χάσει εδώ το κομμάτι, αρχίζει και γυρνάει η δουλειά και ψυχολογικά. Ο άλλος σπαμάρει τώρα trash units, βγάζει τα πακμανάκια του. Έχουμε έναν που πολεμάει με φθηνά units και έχουμε έναν που πολεμάει με ακριβά units. Τον πέρασε στους εργάτες. Αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά. Έως δεν πάει καθόλου καλά. Πρέπει να κάνει αλλαγή γρήγορα. Να βγάλει τόξες κύρμισσες ακόμα καλύτερα. Έτσι ώστε να αντιμετωπίσει trans unit με trans unit. Δες εδώ, έχει τώρα 1000 gold, ok. Αυτός είναι πολύ πιο ισορροπημένος σε οικονομία. Ο δικός μας έχει αυτό το gold το οποίο θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Hand cannoneer, ναι, έχει gold. Ναι, γιατί όχι. Έχει gold και έχει wood. Θα το παίξει σε δύο μέτωπα τώρα, για να δούμε. Τι σηκώνει εδώ, κάστρο. Έπρεπε να σηκώσει και ένα σίτζο εδώ μπροστά. Έπρεπε. Δηλαδή θα χάσει από τα πάικμα, θα τρελαθώ. Τελικά αυτό που είπαμε στην αρχή ότι μπορεί να μην τον επηρεάσει, είδατε πως γύρισε όλο το παιχνίδι, εντάξει. Έστειλε κόσμο έξω, μάζευε wood και έβγαλε το counter των αλόγων. Ο δικός μας, ο Ολυμπιακός, δεν έκανε γρήγορα το transit από άλογα σε ένα counter των pikeman, σε σκύρμισε, ας πούμε. Ή όταν μπήκε μπροστά, καθόταν και έτρωγε τις φάρμες, αντί να κάνει και ένα siege workshop, να πετάξει δύο ram μέσα ή κάποιο μαγκονέρ και να γίνει η σφαγή της αλαμάνας, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έπεσε το κάστρο εδώ, θα πέσει το κάστρο εδώ. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει το προγεφύρωμα. Κοιτάξτε τι κάνει ο αντίπαλος. Siege. Γιατί τώρα θα χώσει τα λεφτά, χάνει την οικονομία ακριβώς. Τώρα θα χώσει τα λεφτά και θα βγάζει siege μηχανές, θα βγάλει μαγκονέλες ή θα βγάζει σκόρπιον ή θα βγάζει ραμς και θα έχει και το φτηνό πεζικό του. Πάμε να δούμε οικονομία. Βλέπουμε την οικονομία του αντιπάλου. Βλέπουμε τη δικιά μας την οικονομία. Κακός δίνει έμφαση τώρα εδώ μπροστά. Πολύ κακός δίνει έμφαση εδώ μπροστά. Χαλάει resources. Χάνει την οικονομία, το όπως είπε πολύ καλά ο Σουέτη στο chat. Πρέπει ουσιαστικά να οργανωθεί για να κάνει counter αυτά εδώ. Αν του ρημάξει τους, να το... Αυτό που έπρεπε να κάνει ο δικός μας. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο δικός μας. Κρίμα. Είχε τη στιγμή του. Είχε τη στιγμή, μόλις σήκωσε το καστράκι εδώ, μπήκε μέσα, του έκανε τη ζημιά. Χτίζεις εδώ και ένα siege, βγάζεις 2 RAM, καθαρίζεις 1, 2, 3, ό,τι και να κάνει μετά, είναι τελειωμένος. Λολολο. Η
ισορροπημένο όμως παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι και διδακτικό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, ακόμα και αν το χάσει ο Ολυμπιακός, έχει να μάθει πολλά από αυτό, αν κάτσει και το δει. Φυσικά ακόμα τίποτα δεν χάθηκε, εντάξει. Γιατί και αυτός δεν μπήκε μέσα τόσο όσο θα έπρεπε. Τριάντα εργάτες πάνω. Παραπάνω από 30. Αν δούμε και τα έντυλ. Εδώ τώρα θέλει πιο γρήγορες κινήσεις, δηλαδή καλά κάνει και του ρίχνει. Ναι, ναι, δικό του είναι. Μπορεί να το πάρει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το πάρει αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά δεν θέλει να κάνει και κάτι πιο γρήγορο. Δεν πρέπει να βγάλει σίτς επιμένου. Λες να έχω επηρεαστεί από το 4 τόσο πολύ. Αν καταλάβει ότι ο άλλος εδώ είναι αφύλακτος και στείλει μερικά άλογα εδώ πέρα, έχει πάρει το παιχνίδι. Σε χρόνο ντετέ. Ναι ρε φίλε. Και έχει αφήσει αυτούς εδώ, δεν τους βλέπει. Τους βλέπει γιατί δεν τους τρώει. Τόσο. Κοίτα εδώ ο άλλος. Κοίτα. Το παίζει ωραία. Αναπτύσσεται ωραία. Αναπτύσσεται έξυπνα. Ναι, έχει θυσιάσει πολλά unit τζάμπα. Ειδικά εκείνα τα άλογα. Για δες τώρα. Τον παίζει πάλι με φθηνό unit. Τον παίζει πάλι με φθηνό unit. Ουσιαστικά εδώ είναι η διαφορά. Ο άλλος τον παίζει με φθηνό unit. Και αυτό, αυτό γιατί είναι αναξιοποιητό. Εκατόν 121-82. Ναι, ο άλλος κάνει υποδειγματικό, υποδειγματικό απλώμα στο χάρτη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο δικός μας έχει μείνει εδώ, καλά κάνει και τους χτυπάει, καλά κάνει και χτυπάει τα μπάραξ, σωστά, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να κάνει κάτι ακόμα. Γιατί όσο μένει εδώ, ο άλλος απλώνεται. Και αυτή τη στιγμή ο άλλος έχει 40 εργάτες παραπάνω, 45. Σε απόλυτους αριθμούς, δεν βλέπουμε το title. Πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία του, ναι, η οικονομία του πάει σφαίρα. Πράγμα που σημαίνει επειδή βγάζει φτηνά counter, βγάζει spearman, βγάζει scouts, θα έχει πρόβλημα ο δικός μας. Ναι. Ας πούμε τώρα αυτό δεν χρειάζεται να το φάει. Ό,τι ήταν να βγάλει, κάτι ήταν να φάει αυτό που παίζει με παπάδες. Κοίτα εδώ που αναπτύσσεται. Κάτσε να δούμε. Να, δεν τον βλέπει. Βλέπετε, τώρα έχω βάλει το Fog of War. Δεν τον βλέπει. Δεν βλέπει εδώ. Δεν βλέπει εδώ τι γίνεται. Δεν βλέπει εδώ. Πρόβλημα. Να τα... Τα παιδιά μας δίνουν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Εννοείται. Εννοείται βλέπει το σκορ. Και νομίζω ότι είναι όλα καλά. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ότι αυτό εδώ πέρα, που είναι πάμφθινο, καθαρίζει αυτά. Και θα βγάλει τώρα τα άλογα, θα τα ρίξει μέσα στο χωριό του, θα του φάει τα βιλ και πριν καταλάβει τι γίνεται θα του σκάσει και 2-3 rams μέσα και θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Βέβαια αυτό το βλέπουμε εμείς από εδώ, εντάξει.
είπαμε να μην μας παρεξηγείτε, δεν το παίζουμε έξυπνη θεή, κοιτάμε το παιχνίδι απ' έξω, το κοιτάμε διαφορετικά, αλλά προσπαθούμε να πούμε πέντε πραγματάκια για να τα καταλάβουμε όλοι και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Με καλόστατα παιδιά. Town Center. Town Center εδώ γιατί, για αυτή την πέτρα. Για δείτε τι βγάζει αυτός. Ξέρεις τι δεν έχει καταλάβει ο Ολυμπιακός? Νομίζει επειδή τον άδειασε εδώ ότι έχει κερδίσει το χώρο. Εδώ πέρα έχει πλωθεί όρος, έχει πάρει το μισό χάρτη. Α, πόσο έχουν πάει οι εργάτες? 144-84 φίλε. Και 40 idle. Εντάξει, γεια σας. Δυστυχώς, γεια σας. Πολύ δύσκολα γυρίζει αυτό. Κρίμα. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο και διδακτικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι από το οποίο μόνο να κερδίσει μπορεί ο Ολυμπιακός αν κάτσει και το δει. Θα χάσει με παραπάνω σκορ. Αυτή τη στιγμή 144.89 τα βιλ. Θα το αφήσει εδώ μόνο το Town Center λογικά. Και ο άλλος βέβαια άτολμος είναι. Πολύ άτολμος. Παλαντίνια. Σωστό και αυτό. Να ξύπαμε τα rating όλα είναι σχετικά. Νομίζω απλά είναι πότε θα αποφασίσει να μπει μέσα. Θέλει πότε να καθαρίσει εδώ τα τεσί, ο Μοβ, ο Δράγκον.
Τώρα και αυτός ας πούμε εδώ πέρα, βγάλε ρε παιδί μου 2 RAM και ρίξτα. Δεν έχει, θα μου πεις gold. Πούλα. Αυτό το gold εδώ πέρα είναι εκμετάλλευτο. Να τα RAM, τα στείλε μπροστά τα RAM. Απροστάτευτα. Και έτσι πάρα πολύ απλά τα βιλ θα πέσουν. Αυτό αν το έκανε όταν μπήκε εδώ πέρα ο Ολυμπιακός θα το έχει καθαρίσει. Γεια σου ρε αψού. Κοίτα, αν χειριστεί ο Ολυμπιακός σωστά το gold του, γιατί έχει και gold και wood αρκετό. Ο αντίπαλος έχει μόνο wood. Το φάι του δεν είναι και τόσο ιδιαίτερο. Είναι και πίσω και σε πίπο. Εδώ τζάμπα θα πάνε αυτά, κοίτα τώρα πως θα πέσουν από το κάστρο. Για πλάκα. Γεια σου ρε, γεια σου ρε, αψού. Αυτό ας πούμε που είδαμε εδώ είναι δείγμα ότι όντως είναι αυτό το επίπεδο αυτός ο παίχτης. Νομίζω ναι, εδώ, να το. Τώρα ο αντίπαλος εφαρμόζει τη κυκλωτική κίνηση. Ωραίο παιχνίδι ρε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό είναι τρομερό lame. Ναι, ο δικός μας έβγαζε ακριβώς στρατό και δεν αξιοποίησε πάρα πολύ τα seeds. Ο άλλος του έκανε counter με spam units και τον καθάριζε. Τον ξύλωσε από εδώ. Τον ξύλωσε από εδώ. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει ο MOV. Αν καταφέρει ο MOV και σηκώσει ένα-δύο στρατιωτικά κτίρια εδώ πέρα και αρχίσει και το χτυπάει από εδώ και από εδώ ταυτόχρονα και το χειριστεί σωστά θα είναι δύσκολα. Για να δούμε όμως. Εδώ δεν τα στέλνεις έτσι αυτά. Πόσα έχει, 2. Αν έχεις 2 RAM εδώ, κρατάς το στρατό πίσω και προχωράς και τον καθαρίζεις. Δεν τα στέλνεις μόνο να τα χάνεις εδώ. Deep to gun. Καστράκι. Κοίτα, αψού, αν έχεις το έκο το κάνεις. Να κάνει ένα καστράκι εδώ λες, Τώρα έκανε ένα κάστρο εδώ, προσπαθεί να του κόψει. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκε, πιθανότατα αντιλήφθηκε ότι έχει απλωθεί ο άλλος το πολύ και θέλει να του κόψει εδώ πέρα την κατάσταση.
Αυτό ήταν άσχημο. Αυτό εδώ ήταν άσχημο. Γιατί ο Ολυμπιακός θεωρούσε το γούντο ότι είναι εξασφαλισμένο εδώ. Αυτό ήταν άσχημο που έγινε. Βλέπετε τι γίνεται πάνω. Ξεχασμένα τα ράμε εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει ψωμί ακόμα. Είμαστε το Edge for Greeks με ο Rider GR και βλέπουμε παιχνιδάκι εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο του δικού μας του Ολυμπιακού με έναν ξένο. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο τουρνουά Regicide FFA, το οποίο θα έχει και χρηματικό έπαθλο. Δείτε πληροφορίες στο Discord μας και στο Facebook. Τον καθάρισα από εδώ. Λοιπόν, για πείτε, ποιος το βλέπετε να κερδίζει αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη 1 ώρα και 15 game time. Να δούμε λίγο και τις οικονομίες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Γίνεται χαμός, ε. Ποιος θα κερδίσει. Γίνεται χαμός, χαμός. Ωραίο. ...81-56 τα βιλ. Γίνεται κατέρωθεν σφαγή. Ο Γιάνγκος Δράγκος που λες VIPs, να πούμε και σε όσους μας βλέπουν, ότι από την αρχή άντεχε στα snipes που του έκανε και στις επιθέσεις ο Ολυμπιακός και κάποια στιγμή έφυγε πάρα πολύ μπροστά σε βιλ. Το χρειάζεται τον gold όμως με τα units που βγάζει. Βιλ, αυτή τη στιγμή 81-53 με 16 όμως idle που έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, το έφαγε. Αν εννοείς αυτό, νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Ο Δράκος το πήρε. Νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ, το παιχνίδι χάθηκε εδώ, είσαι εδώ, έχει σηκώσει το κάστρο, του έχει κόψει το gold, είναι ανοιχτός, έχεις άλογα, εδώ τότε σηκώνεις ένα siege, πιθανότητα και ένα barracks και μπαίνεις και αρχίζεις και το κατεδαφίζεις, τον κατεδαφίζεις, εδώ χάθηκε το παιχνίδι. Μετά ο άλλος απλώθηκε απίστευτα. Απλώθηκε απίστευτα σε όλο το χάρτη. Έκανε τεράστια οικονομία και το πήρε. Θα μπορούσε να το πάρει και πιο νωρίς. Αλλά το λέω για ακόμη μια φορά. Εμείς καλά τα λέμε από εδώ. Καθόμαστε, χαλαρώνουμε και πετάμε τις εξυπνάδες μας. Very GG, όχι GG, very GG. Άξιζε την ταλαιπώρια να το δούμε. Και ένα παιχνίδι που είναι απόδειξη ότι και παιδιά που δεν έχουν το τρελό ELO 1900-2000 και τα λοιπά, τι είναι αυτό που με κάνει τέτοια.
Δεν ξέρω αν ακόμα στριμάρουμε, δεν ξέρω αν πέσαμε ή όχι. Στείλτε ένα μήνυμα. Στείλ ένα μήνυμα, αν είμαι ζωντανός. Ωραία, γιατί μου βγάλε ένα μήνυμα ο υπολογιστής. Να δούμε τους εργάτες, 86, 46, 54 με 200. Όπως λένε και οι εξαιρετικοί Depeche Mode, it's just a question of time. Να δούμε την οικονομία. Εξακολουθεί και έχει πάρα πολύ χρυσό ο Ολυμπιακός. Πολύ πιο ισορροπημένη κατάσταση εδώ. Και δες, επαναλαμβάνω, θα χάσει και θα έχει ψηλότερο σκορ. Απίστευτο ρε φίλε, απίστευτο. Ίσως είχε μια ελπίδα ο Ολυμπιακός και εκεί που πήγε να κάνει το quick goal στα πρώτα τρέπ που έβγαλε, αν το κατάφερε και δεν έκανε τα τρέπ εκεί, σήκωνε τα σπιτάκια, ίσως και εκεί είχε μια ελπίδα. Δυστυχώς. Μόλις βγουν αυτά, τέλειωσε. Μόλις πέσει το καστράκι θα το δώσει κιόλας, λογικά. Πώς τα χάσε, έτσι, φίλε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ πως τα θυσιάζει.
Λέτε να πέσει ο Πατατζή. GG, παιδιά, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. 1 ώρα και 44 λεπτά game time. Εξαιρετικό παιχνίδι. Να δούμε τα στατιστικά λίγο. Ας, να κατεβάσω και αυτά από εδώ. Οκ. Ο οποίος Ολυμπιακός έχασε όντας πάνω στο σκορ. Ναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με 22.354 σκορ έχασε το παιχνίδι. Κοίτα εδώ τι σκότωσε ο άλλος. Μέσα εδώ όμως στην οικονομία. Μπήκε πρώτος Feudal, πρώτος Castle, πρώτος μπήκε Imperial ο άλλος όμως. Ναι, 60 Max Army. Εδώ. Εδώ ήτανε. Εδώ ήταν. Δες εδώ πως είναι με στρατό, πως είναι ο αντίπαλος. Είναι ακριβώς που μπήκε, είναι αυτό το κομμάτι που μπήκε ο άλλος Imperial και έβγαλε τα τρεμπ. Είναι ακριβώς εδώ το κομμάτι που έλεγα ότι έπρεπε να πει. Αν έμπαινε εδώ, δες το στρατό που είχε και ο άλλος, τέλειωνε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά. Μακάρι να κάτσει να το δει ο Ολυμπιακός να καταλάβει τι έγινε. Καλό βράδυ.